Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, χαίρετε. Καλημέρα σας, κύριε Λιγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές. Σήμερα το βράδυ έχετε προγραμματίσει την πρώτη σας εμφάνιση σε ανοιχτή εκδήλωση, η οποία θα είναι παράλληλα η πρώτη συνέλευση του συνδυασμού. Θα είναι η ιδρυτική συνέλευση της νέας δημοτικής κίνησης. Ναι. Απόψε θα αποφασίσετε το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού ή έχετε συγκεκριμένη πρόταση που θα εισηγηθείτε στο σώμα? Θα το αποφασίσουμε στην συνέλευση, υπάρχουν προτάσεις, ναι, και οι άνθρωποι, οι συνδημότες μας που θα μετέχουν, θα αποφασίσουν ποιο θα είναι το έμβλημα και η ονομασία της κίνησης δημοτικής. Το έμβλημα και το όνομα είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει το Δημότη του Ηρακλείου. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πρόταση του συνδυασμού και του επικεφαλής για την πόλη. Ποιο είναι το διαφορετικό λοιπόν που φέρνει η δική σας υποψηφιότητα? Εμείς θα διατυπώσουμε τις γενικές αρχές σήμερα το βράδυ. Κινούνται σε 5 άξονες. Με πρώτο και κύριο το θέμα της αναγέννησης της αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των δημοτών, με τη στροφή της δημοτικής πολιτικής στα καθημερινά και οξυμένα κοινωνικά προβλήματα των συμπολιτών μας, ναι, με την πολιτιστική αναγέννηση της πόλης, με την ποιότητα ζωής και τη διαχείριση των ελεύθερων χώρων, με την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επιχειρηματικότητα και για τα ιδιαίτερα προβλήματα της νεολαίας. Αυτό με τη συμμετοχή των πολιτών θέλω να μου αναλύσετε λίγο περισσότερο. Με ποιο τρόπο δηλαδή η παράταξή σας αισιοδοξεί ότι θα σηκώσει τους δημότες από τον καναμπέ και θα συμμετέχουν στα κοινά, στους προβληματισμούς αν θέλετε, για την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο? Σε αυτό τον τομέα θα λειτουργήσουν δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την συνολική πολιτιστική αναγέννηση που λέμε, η οποία, για την οποία έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό να φτάνει η επιπτώση στον κάθε άνθρωπο, ώστε να ανεβαίνει και η συνείδησή του, και το θεσμικό από άποψη της ανόρθωσης αυτοδιοίκησης έχει να κάνει με την ουσία της συμμετοχής, η οποία θα είναι συμμετέχω, ελέγχω, προγραμματίζω σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα του Δήμου. Στη γειτονιά μου, στην παρέα μου, ναι, στα συνδυακά μου συμβούλια, στις λαϊκές συνελεύσεις, στα τοπικά δημοψηφίσματα, στον ίδιο το Δήμο. Θα καθιερώσετε και τα δημοτικά δημοψηφίσματα? Βεβαίως, σε μεγάλα δημοτικά προβλήματα ή ακόμα και σε τοπικά προβλήματα κάποιων περιοχών που θα χρειάζεται να εκφράσουν γνώμη όλοι οι δημότες, θα εφαρμόσουν τοπικά δημοψηφίσματα. Εμείς πιστεύουμε στην αξία της γνώσης και της γνώμης των πολιτών, ναι, και θα το κάνουμε πράξη. Γιατί θέλουν οι δημότες να συμμετέχουν. Ξέρετε, έχετε περάσει από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ότι σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν καν δημότες για να παρακολουθήσουν τη συνεδρία. Ναι, γιατί τα δημοτικά συμβούλια και ο τρόπος λειτουργίας των Δήμων ουσιαστικά λειτουργεί με έναν τρόπο που απομακρύνεται καθημερινά από το Δημοτικό, ναι, γραφειοκρατικά, σαν ένα κακέφτυπο της κεντρικής διοίκησης, ναι, ενώ η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι εντελώς διαφορετική, ναι, και πρέπει να είναι διαφορετική. Πρέπει να ενεργοποιεί το Δημότη να συμμετέχει. Τον ενδιαφέρει το Δημότη τι γίνεται στη γειτονιά του, τον ενδιαφέρει για τον ελεύθερο χώρο, για τους όρους της δόμησης, για το κυκλοφοριακό, τον ενδιαφέρει για τα κοινωνικά προβλήματα, τις επιπτώσεις που υπάρχει σήμερα από τις μνημονιακές και φιλελεύθερες πολιτικές. Όλα, ναι, αυτά τον ενδιαφέρουν και πρέπει να έχει γνώμη. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Μάλιστα. Είστε από τους υποψήφιους που δεν δηλώνει ανεξάρτητος, γιατί έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία. Έχετε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι οι εκλογές στο Δήμο Ηρακλείου θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο ή με βάση τα πρόσωπα και τα προγράμματα των παρατάξεων? Καταρχάς να ξεκινήσω από το πρώτο. Ναι. Δεν νομίζω κανείς να είναι ανεξάρτητος. Λέω δηλώνουν ανεξάρτητοι. Και τέλος πάντων ανεξάρτητος. Συγγνώμη, είπα δηλώνουν ανεξάρτητοι. Ήμουν σαφής. Το σχολιάζω κι εγώ. Δεν νομίζω να είναι κανένας ανεξάρτητος. Και τέλος πάντων πάνω και στην ουσία, από τι είναι ανεξάρτητοι? Ανεξάρτητοι από την πολιτική και δραστηριότητα ή ανεξάρτητοι από τα προβλήματα των δημοτών? Εμείς είμαστε εξαρτημένοι. Ανεξάρτητοι από τα κόμματα. Δεν έχουν το χρήσμα
από κάποιο κομματικό χώρο. Αυτό εννοούν προφανώς όταν λένε ότι είμαστε υποψήφοι ανεξάρτητοι για το Δήμο Ηρακλείου. Επειδή στο Ηράκλειο είμαστε όλοι, είναι πόλη η οποία γνωριζόμαστε όλοι, ναι. Αλλά λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Ο Δήμαρχος, ο σημερινός Δήμαρχος, είχε το κομματικό χρήμα του Πασόκ χρόνια. Ναι. Τώρα βέβαια, με την κατάσταση που βρίσκεται στο Πασόκ, ίσως να μην το θέλει και αυτός ο ίδιος να έχει τέτοια κομματική ταυτότητα. Ναι. Η παράταξη του κυρίου Λαμπρινού πήρε το OK από τον κύριο Σαμαρά. Πριν ανακοινωθεί, παρέλασαν από το γραφείο του κύριου Σαμαρά διάφοροι για τους οποίους έδωσε το OK. Ναι. Άρα και αυτοί έχουν. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Ότι δεν πήρε χρήσμα. Και αυτό επικαλείται ο κύριος Λαμπρινός και το λέω επειδή δεν τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να απαντήσει. Και γι' αυτό νιώθω την ανάγκη να πω αυτό που ο ίδιος έχει πει και δημοσίως. Λέει δηλαδή ότι εγώ δεν πήρα χρήσμα ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από τη Δημοκρατική Αριστερά, που επίσης τον στηρίζει, αλλά τα δύο κόμματα αποφάσισαν να στηρίξουν τον δικό μας συνδυασμό. Ναι. Το θέμα είναι όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο μνημονιακός Πρωθυπουργός, λέει ότι με εκφράζει αυτό μια κίνηση δημοτική, ναι, στο Ηράκλειο και θα τη στηρίξω. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Και δίνω τις ευλογίες μου. Αν κρυβόμαστε πίσω από τις δέξεις, μπορεί να λέει ο καθένας πολλά πράγματα. Ναι. Η λαϊκή συσπήρωση είναι δεδομένη, η στήριξη από το ΚΚΕ. Εμείς πραγματικά, εγώ πραγματικά έχω τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Στο φιλοδέλφιο όμως, όπως θα δείτε, θα υπάρχουν ευρύτερες δυνάμεις και ήδη έχουν αρχίσει και την εκφράζουν αυτή τη συμμετοχή τους. Όταν λέτε ευρύτερες δυνάμεις, δηλαδή υπάρχουν και άλλες παρατάξεις, υπάρχουν και άλλοι φορείς που στηρίζουν την πρωτοβουλία σας? Υπάρχουν κινήματα δημοτικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στηρίζουν και θα συμμετέχουν και στο ψηφοδέλτιό μας. Όταν λέτε δημοτικά, ποιους εννοείτε? Υπάρχουν κινήσεις πολιτών σε διάφορα κινήσεις δημοτών σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα, οι οποίοι μετέχουν, ναι, και θα μετέχουν και πράγματι, ναι, την ιδρυτική συνέντευξη. Θέλω να επιμείνω όμως την ερώτηση αν θεωρείτε ότι οι εκλογές στο Δήμο Ηρακλείου θα κριθούν σε πολιτικό επίπεδο ή αν οι πολίτες θα επιλέξουν με βάση τα πρόσωπα και τα προγράμματα των παρατάξεων. Νομίζω ότι η αφετηρία και η τελική επιλογή των δημοτών θα είναι σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, ναι, θα πρέπει, έτσι πιστεύω ότι θα είναι, θα εκφράσουν το θυμό το οποίο έχουν με τις ακολουθούμενες σήμερα μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες έχουν καταστρέψει ουσιαστικά την οικονομία της χώρας μας, τις εργασιακές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τον κοινωνικό ιστό. Άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, τα σπίτια τους, την υγεία τους. Για όλα αυτά θα υπάρχει μια έκφραση. Ναι. Σε δημοτικό επίπεδο τώρα οι δυνάμεις οι οποίες θα καταφέρουν να μετατρέψουν αυτό το θυμό και αυτή την αγανάκτηση σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και αυτοδιοικητικής παρέμβασης των Δήμων, πιστεύω, ναι, ότι θα κερδίσουν από, από αυτές τις επιλογές. Ναι. Δηλαδή θα είναι διπλή, θα είναι και πολιτική και αυτοδιοικητική. Ναι. Και το θυμό τους θα εκφράσουν, αλλά και θα διαλέξουν ποιος ή ποιοι από τους υποψήφους εκφράζουν τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις τους και για τα τοπικά αλλά και για τα γενικά. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αν ο Ηλίας Λιγερός εκλεγεί Δήμαρχος Ηρακλείου, με ποιο έργο θα ήθελε να συνδέσει το όνομά του? Το πρώτο θα είναι η πολιτιστική αναγέννηση πόλη μας. Χρειάζεται το Ηράκλειο να ξαναβρει την πολιτιστική του ταυτότητα και να γίνει ένα διεθνές κέντρο στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη ολόκληρη. Ο πολιτισμός ο οποίος έχει γεννηθεί στο νησί μας είναι πάρα πολύ μεγάλος και πρέπει να συνεχίσει. Και δεύτερον, να δώσουμε μια διέξοδο στα κοινωνικά προβλήματα που έχουν σήμερα οι δημότες μας. Μάλιστα. Με τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι σας κάνει αισιόδοξο ότι θα έχετε την οικονομική άνεση, την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας? Κοιτάξτε, είναι το πιο δύσκολο έχει να κάνει και με τις γενικότερες πολιτικές εξέλιξεις. Ναι. Και αυτοί που θα κυβερνούν, ναι, τι ρόλο θέλουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αλλά τώρα ψηφίζουμε στις τοπικές. Τώρα έχουμε τρεις εκλογές. Ναι.
Πολύ σύντομα ίσως να έχουμε και τέταρτες εκλογές και την τέταρτη εκλογή που μπορεί να αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Ναι. Και ίσως να αναδειχθούν δυνάμεις, ίσως να έχουν μια άλλη αντίληψη τοπική αυτοδιοίκηση και το ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο και κανένα λόγο να μην συγκρουστούμε με τις πολιτικές που βάζουν χρόνο ενάντια στις τοπικές αυτοδιοίκησεις και στο πεζοδρόμιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και θέλω τους δημότες να είναι μαζί μας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιό σας? Θα υπάρχουν στελέχη και από άλλους πολιτικούς χώρους? Θα υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταρχάς συμφωνούν με τις βασικές αρχές της κίνησης, ναι, του πράγματος το οποίο θα πούμε. Θα είναι από όποιο πολιτικό χώρο, αρκεί η πορεία τους μέχρι σήμερα να είναι τέτοια που να καταδεικνύει ότι θέλουμε να φέρουμε ένα νέο ύφος και μια νέα ηθική, ναι, στην διοίκηση της πόλης. Τι απαντάτε στη λαϊκή συσπήρωση για την ανακοίνωσή της σχετικά με το κείμενο στήριξης της υποψηφιότητάς σας από 305 Ηρακλειώτες? Αυτό που υποστηρίζει είναι ότι οι υπογράφοντες είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αν μαζεύατε υπογραφές έξω από τα γραφεία του κόμματος θα συμμετείχαν περισσότεροι εργάτες. Μήπως τους κρατάτε για το ψηφοδέλτιο? Αν μαζεύαμε υπογραφές από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκατοντάδες περισσότεροι. Ναι. Νομίζω ότι ο καθένας που έχει υπογράψει εκεί έχει μια ιδιαίτερη δραστηριότητα στον χώρο και μια γνώση στον επαγγελματικό και στον γενικό χώρο που γίνεται. Ναι. Σίγουρα θα μπορούσαν να υπογράψουν και πάρα πολύ. Ήδη υπάρχουν κι άλλοι δηλαδή που έχουν υπογράψει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Ουσιαστικά εμείς θέλαμε με αυτή την παρέμβαση να δώσουμε μια εικόνα η οποία να λέει ότι υπάρχει σήμερα το δυναμικό αυτό το οποίο θέλει να αλλάξει την κατάσταση του Δήμου και έχει και την ικανότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και από τοπική και από επιστημονική και από επαγγελματική δυνατότητα. Και κυρίως έρχεται από όλους τους χώρους. Μάλιστα. Η αποψινή εκδήλωση θα είναι ανοιχτή? Μπορούν δηλαδή οι δημότες που παρακολουθούν τώρα τη συζήτησή μας να συμμετέχουν στο βράδυ στη γενική συνέλευση της παράταξής σας? Θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα του συνδυασμού σας? Βεβαίως, είναι οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Ναι. Εμείς δουλεύουμε στο φως, δεν κάνουμε τίποτα στο σκοτάδι. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων, όλων των δημοτών και κυρίως τη γνώμη τους και την ενεργοποίησή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις εκλογές να τα πούμε ξανά και να υπάρξει και αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους σας για τον Δήμο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.